Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε στο Euronews. Μετά από μία εβδομάδα συνομιλιών με την κυρία Λου, τελικά υπήρξε αδιέξοδο. Τι πήγε στραβά? Πρέπει να πω ότι το πρώτο ενθαρρυνικό μήνυμα ήταν στις 9 Αυγούστου, όταν σε μια τυπική συνάντηση με τον κύριο Ακίντζη είχαμε συμφωνήσει ποιοι θα ήταν οι όροι αναφοράς. Ενημερώθηκε αναλόγως τηλεφωνικά η κυρία Λουτ, τόσο από δικής μου πλευράς όσο και από δικής του κυρίου Ακίντζη. Επεσκέφθη την Κύπρο, ετοίμασε ένα λιτό κείμενο για να αποφευθούν οι όποιες εμπλοκές ή περιπλοκές. Και εν συνεχεία όμως φαίνεται ότι το κείμενο έπρεπε να περάσει και από την έγκριση, τουλάχιστον φαίνεται, της Τουρκίας. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια εμπλοκή, να απαιτούνται θέματα τα οποία ήθελαν εν τη ουσία να προκαθορίζονται πρώτου διαλόγου, οπότε εκεί είναι και η περιπλοκή. Μετά από αυτή την εξέλιξη θέλω να μου πείτε πόσο αισιόδοξος είστε για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο ίδιος θέλω να είμαι και αισιόδοξος και να συντηρώ ακόμα την ελπίδα ζωντανή, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τον διάλογο. Το πρόβλημα είναι αν η Τουρκία εμένει ανυποχώρητη σε κάποιες θέσεις όσον αφορά τις εγγύσεις και την παρουσία κατοχικών στρατευμάτων στην Κύπρο, να παραμείνει εγκύτρια με επεμβατικά δικαιώματα κλπ. Αν επιμείνει στο ότι πρέπει η πολιτική ισότητα να ερμηνεύεται με το δικαίωμα μιας θετικής, τουλάχιστον απαραίτητου ψήφου των Τουρκοκυπρίων για κάθε απόφαση της κεντρικής κυβέρνησης, οπότε αντιλαμβάνεστε, δεν οδηγούμεθα σε μια λειτουργική και κατ' επέκταση βιώσιμη λύση. Στις 9 Αυγούστου μας μιλήσατε για τους όρους αναφοράς, δηλαδή το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, αν αυτές ξεκινήσουν και πάλι. Αυτά τώρα που μόλις μου αναφέρατε είναι επί της ουσίας της διαπραγμάτευσης. Πολύ ορθά το έχετε επισημάνει. Είχαμε πει ότι βασικές παράμετροι θα είναι τρεις. Το κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε όταν είχαμε ξεκινήσει τον διάλογο με τον κύριο Έρογλου, τον προκάτοχο του κυρίου Ακίντζη, δηλαδή της 11ης Φεβρουαρίου του 2014, που καθορίζεται ότι είναι η μορφή λύσης που επιδιώκεται. Το δεύτερο είναι τα όσα είχαν συμφωνηθεί μέχρι το Κράν Μοντανά, και το τρίτο ήταν το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα με τα 6 σημεία, όπως έχουν παρουσιαστεί στις 30 Ιουνίου του 2017 στο Κράν Μοντανά. Αυτά τα τρία θα αποτελούσαν και την ουσία του διαλόγου για την επίτευξη μιας καταρχήν ενός πλαισίου στρατηγικής συμφωνίας, αν θέλετε, που δεν προκαθόριζε μεν το αποτέλεσμα, αλλά οπωσδήποτε έδιδε απαντήσεις σε σημαντικά προβλήματα που εκκρεμούν, όπως είναι η κατάργηση ή αντικατάσταση των εγγύσεων με ένα διεθνές σώμα κλπ, έτσι ώστε να αποφευθούν τα ανάλογα που αντιμετωπίσαμε το 1974, η σταδιακή αποχώρηση και τελική αποχώρηση του συνόλου των ξένων στρατευμάτων και ιδιαίτερα των κατοχικών εννοούμε, η δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος ομοσπονδίας, δηλαδή η διακυβέρνηση, ναι, στην πολιτική ισότητα γίνεται αποδεκτή, ναι, στην θετική ψήφο των Τουρκοκυπρίων γίνεται αποδεκτή, εκεί και όπου όμως θα μπορούσε η πλειοψηφία, που είναι η ελληνοκυπριακή κοινότητα, καταχρωμένη της δυνάμεως που δημιουργεί η πλειοψηφία, να έχει πρόθεση να πάρει τέτοια απόφαση που να ζημιώσει την τουρκοκυπριακή πολιτεία ή την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Εκεί θα μπορούσε να ασκείται ως ανάχωμα, ως σπίδα προστασίας των Τουρκοκυπρίων, αυτό που λέμε θετική ψήφος. Αρκεί να υπήρχε βεβαίως και ένας μηχανισμός αποτελεσματικός επίλυσης των τυχών διαφορών. Μετά τις 9 Αυγούστου, λοιπόν, μετά από εκείνη τη συνάντηση που είχατε με τον κύριο Ακίντζη, υπήρξε αισιοδοξία για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων 2 χρόνια μετά το Κράν Μοντανά, ένα άλλο αδιέξοδο το οποίο ζήσαμε. Θέλω να μου πείτε, σε αυτά τα 2 χρόνια, τι ήταν αυτό που άλλαξε και τότε στις 9 Αυγούστου υπήρξε αισιοδοξία, και σας το ερωτώ αυτό, διότι πολλοί συνδέουν αυτή τη διάθεση, αυτή την όθηση που υπάρχει τώρα για επανέναρξη των συνομιλιών με την κινητικότητα για τους υδρογονάνθρακες, με τον τομέα της ενέργειας. Σχολιάζουν πολύ ότι ενδεχομένως γίνεται προκειμένου να καυθούν οι τουρκικές διεκδικήσεις. Όχι, δεν θα το απέδιδα εις την όποια όξυνση λόγω των προκλητικών τουρκικών ενεργειών την αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην
αποκλειστική οικονομική της ζώνη. Το αντίθετο είναι η διαπίστωση ότι όσο ο χρόνος περνά, τόσο τα τετελεσμένα παγιώνονται ή επιταχύρω οθούνται. Δηλαδή, η πάροδος του χρόνου με άλυτο το κυπριακό δεν είναι μόνο την ελληνοκυπριακή πλευρά που αφήνει αδικημένη, αλλά και τους ίδιους τους Τουρκοκύπριους, τον οποίο η πρόοδος εξαρτάται από την λύση ή μη λύση, διότι ζουν σε ένα αμφιλεγόμενο καθεστώς, παράνομο καθεστώς κατ' ουσία, και συνεπώς και οι ίδιοι ενδιαφέρονται, ή τουλάχιστον μια μεγάλη μερίδα, να εξευρεθεί μια λύση που θα τους επιτρέψει επιτέλους να ζήσουν σαν πραγματικοί Ευρωπαίοι πολίτες, παρά το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει παραχωρήσει 119.000 ταυτότητες ή 80.000 διαβατήρια, έτσι ώστε να μπορούν να διακινούνται ελεύθερα και να ζουν ως πραγματικοί πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μετά τη συνάντησή σας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, με τον κύριο Μητσοτάκη, εξεδώσετε ένα κοινό ανακοινωθέν, στο οποίο εκφράζεται έντονη ανησυχία σχετικά με την τουρκική κινητικότητα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Θέλω να μου πείτε πρώτα απ' όλα αν θεωρείτε ότι η Ευρώπη έχει κάνει αρκετά για να στηρίξει την Κυπριακή Δημοκρατία. Έχει κάνει σημαντικά βήματα, θα πρέπει να πω. Πέρασε από τις φραστικές καταδίκες στην λήψη αποφάσεων, με στοχευμένα μάλιστα μέτρα, όμως αυτά απαιτούν χρόνο. Το θέμα δεν είναι να επιτυγχάνεις αποφάσεις. Το θέμα είναι να συνειδητοποιεί και ο ταραξίας ότι επιτέλους πρέπει να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο, εάν ιδιαίτερα επιθυμεί να ακολουθήσει την πορεία που έτσι έλεγαν, την ευρωπαϊκή πορεία. Θα πρέπει να εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό κεκτήμα, να σέβεται τα κράτη-μέλη και να μην προβαίνει στις άνομες ενέργειες όπως αυτές που καταγράφονται και αποστερούν από την Κυπριακή Δημοκρατία το 44% της αποκλειστικής της οικονομικής ζώνης. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, και με δεδομένη την τουρκική προκλητικότητα, θεωρείτε ότι είναι πιθανό, ότι είναι το έδαφος αρκετά πρόσφορο ώστε να ξεκινήσουν πάλι συνομιλίες για το Κυπριακό? Θέλω να επαναλάβω. Η επιτυχία ή όχι μιας προσπάθειας εξαρτάται από την πολιτική βούληση. Η ελληνοκυπριακή πλευρά και η ελληνική πλευρά, εδώ και 45 χρόνια συνεργαζόμενος, επιδιώκουν μέσω του ειρηνικού διαλόγου να εξευρεθεί μια λύση με σημαντικές μάλιστα υποχωρήσεις. Εκείνοι που απέτρεπαν και αποτρέπουν δυστυχώς την λύση δεν είναι άλλοι από την Τουρκία, η οποία συνεχώς αξιεί και προσπαθεί να διαμορφώσει τέτοια δεδομένα που εν τη ουσία να μετατρέψει η ολόκληρη την χώρα σε ένα προτεκτοράτο μέσω των διαφόρων αξιώσεων που προβάλλει. Κάτι το οποίο είναι αδιανόητο να αποδεχτεί οποιοδήποτε ελληνοκύπριος ηγέτης. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να κάνω μια αναφορά στα τρέχοντα που είναι τόσο σημαντικά για μας.